Σταύρος Χριστακόπουλος, Διευθυντής Σύνταξης στην Εφημερίδα του Ποντίκη, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Χριστακόπουλε. Καλησπέρα σας. Κύριε Χριστακόπουλε, στο Ποντίκη έχετε μια ομάδα που έχει πολύ καλή πληροφόρηση για το τι συμβαίνει και έχετε βγάλει και αρκετά θέματα το τελευταίο διάστημα. Αυτό όμως που θέλω να μου σχολιάσετε τώρα και που υπάρχει μέσα από την αρθρογραφία που βλέπω στην εφημερίδα σας, είναι ότι υπάρχει μια τεταμένη κατάσταση, υπάρχει ένα πολύ τοξικό κόμμα στην αντιπολίτευση, στην αξιωματική αντιπολίτευση, και είναι αρκετοί που λένε ότι το κόμμα οδηγείται προς διάσπαση. Ποια είναι η εικόνα που έχετε και πώς αυτό, βέβαια, για να απαντήσετε συνολικά, επιδρά στο ευρύτερο πολιτικό φάσμα? Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ένα είδος τριχοτόμησης στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τρεις πλευρές. Την πλευρά του Προέδρου Κασελάκη, την πλευρά Πολάκη και την πλευρά των Τσιπρικών μέσα από την γνωστή αυτή ομάδα των 87 στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι τρεις πλευρές οι οποίες βρίσκονται και οι τρεις σε αρκετά δύσκολη θέση, ομολογώ. Καμία από τις τρεις δεν έχει κάποια πολυτελή επιλογή. Ας δούμε πρώτα τι συμβαίνει με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος βρίσκεται σε μια αρκετά κακή κατάσταση αυτή την περίοδο. Πρώτον, διότι το πρωταρχικό του στίχημα ότι εγώ μπορώ να νικήσω το Μητσοτάκη, με το οποίο υποτίθεται ότι εξελέγει στην Προεδρία, μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έχει ξεφουσκώσει τελείως. Βρίσκεται σε μια φάση, σε μια προσπάθειά του να αναδιοργανώσει το κόμμα τόσο πολύ ώστε πρακτικά να το αλλάξει εντελώς, οργανωτικά, δομικά, πολιτικά κλπ. Βρίσκεται μπροστά στην προφανή επιθυμία του να όχι μόνο να αλλάξει τα πάντα μέσα στο κόμμα και να το κάνει ένα κόμμα κασελάκι, αλλά και προκειμένου να το πετύχει αυτό να εκδιώξει, να οθήσει σε αποχώρηση ουσιαστικά όλο το τσιπρικό κομμάτι. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, δημιουργεί πάρα πολλές εντάσεις. Είναι πάρα πολλά τα στελέχη τα οποία είναι εντελώς αρνητικά. Είναι αρκετά αυτά τα οποία παλατζάρουν. Υπάρχει αμφισβήτηση επί της πολιτικής αποτελεσματικότητας που ήρθε από τον Πολάκη. Και πλέον μένει να δούμε αν θα υπάρξει και πρόταση μομφής στην Κεντρική Επιτροπή σε λίγες μέρες ή εάν αυτή διατυπωθεί, αν μπορεί και να περάσει. Επομένως, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε. Ο Κασελάκης αυτή τη στιγμή δεν ορίζει αυτή την εξέλιξη, με την έννοια ότι δεν είναι εύκολο να καθορίσει αυτός ποια πλειοψηφία μπορεί να δημορφωθεί στην Κεντρική Επιτροπή ύστερα από ένα τέτοιο πιθανό αίτημα. Οπότε, μάλλον θα πρέπει να περιμένει. Προς το παρόν, το μόνο που κάνει είναι να στοχοποιεί κατά βάση τους τσιπρικούς, προσπαθώντας με έναν τρόπο να ρίξει αυτό που λέμε γέφυρα προς τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος επίσης έχει ανοιχτό μέτωπο μαζί τους, ιδιαίτερα μετά το αίτημα των Τσιπρικών να διαγραφεί και από το κόμμα ο Πολάκης και όχι μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξέρουμε αυτές οι κινήσεις πώς θα του βγουν. Θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον την Κεντρική Επιτροπή για να δούμε σε τι κλίμα και με ποια ατζέντα θα φτάσει αυτό το κόμμα στο συνέδριο. Ο Πολάκης τώρα με το κοινό που έχει διαμορφώσει μπορεί να κάνει πίσω? Αυτή τη στιγμή ο Πολάκης δεν μπορεί να κάνει εύκολα πίσω. Ο Πολάκης έχει φτιάξει ένα κοινό όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο έχει ένα πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένο στίγμα. Το στίγμα αυτό είναι, θα το έλεγε κανείς, νεοαυριανικό. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και κάποιοι από τους οπαδούς του, σε σχόλια που κάνουν κάτω από αναρτήσεις τους, χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο όρο και μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για ένα κοινό το οποίο είναι, πώς να το πω, είναι εξαιρετικά μαχητικό, είναι ένα κοινό το οποίο έχει μοναδικό του στόχο το Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, την πτωση της κυβέρνησης, όλο αυτό το πράγμα. Θεωρούν πάρα πολλοί από αυτούς ότι ο Κασελάκης δεν μπορεί να το κάνει. Ο Πολάκης από τη μεριά του όλο αυτό το καιρό λειτουργεί με ένα αρκετά συγκεκριμένο τρόπο προκειμένου να συντηρήσει αυτόν τον κόσμο, να το συντηρήσει κοντά του, να τον κρατήσει. Είναι πλέον σε ένα βαθμό υποχρεωμένος να κάνει κινήσεις μόνο με αυτό το στόχο και σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή
να συντηρήσει την επιρροή του σε ένα κοινό τέτοιου τύπου. Πράγμα που σημαίνει ότι σε ένα βαθμό, ακόμα και αν μπορούσε να κάνει πίσω, ακόμα και αν ήθελε, συγγνώμη, να κάνει πίσω, δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορούσε. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Πολάκης έχει δανείσει εντός εισαγωγικών μία φορά το κοινό του στον Κασελάκη προκειμένου να εκλεγεί πρόεδρος. Εάν τώρα του το δανείσει μία δεύτερη φορά για να παραμείνει πρόεδρος, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό το κοινό αυτό να εγκαταλείψει εν τέλει τον Πολάκη στο μεγαλύτερο μέρος του και να παραμείνει κασελακικό. Ας μην ξεχνάμε ότι για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα το κοινό αυτό είχε ως δίδυμο προτίμησης τους Κασελάκη και Πολάκη. Εάν υποχρεωθεί με κάποιο τρόπο να διαλέξει, κανείς δεν είναι βέβαιος από τους δύο για το αν θα του μείνει ο κόσμος αυτός ή θα πάει με τον απέναντι. Για να φτάσουμε τώρα και σε ένα διατάφτα για το ευρύτερο πολιτικό φάσμα. Και συγγνώμη, και να συμπληρώσουμε mm-hmm. ότι η τρίτη πλευρά που επίσης δεν έχει καμία πολυτελή επιλογή είναι η Τσιπρική. Η οποία είναι μια ομάδα στελεχών που συγκρούονται με την ηγεσία Κασελάκη, η οποία φαίνεται ότι δεν μπορεί ούτε να ανεχθεί ούτε να συζητήσει αλλαγές οι οποίες θα το μετατρέπουν σε αυστηρά αρχηγικό, σε προσωπικές κόμμα κλπ. Ωστόσο, δεν έχει και αυτό ούτε προβάλλει ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε μελλοντικά ή σε σύντομο χρόνο να λειτουργήσει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να αμφισβητήσει καταρχάς ο ίδιος τον Κασελάκη και να τον σύρει σε μια διαδικασία, όσο μάλλον να τον νικήσει κιόλας. Και επίσης δεν έχει κάνει αρκετά σαφές, πέραν του να αμήνεται στις επιθετικές κινήσεις Κασελάκη, τι ακριβώς θέλει για το κόμμα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ζητήματα, ακόμα και στο ζήτημα μιας πρότασης μορφής του Πολάκη. Τι θα κάνει? Θα υπερψηφίσει μια πρόταση Πολάκη, αποδεχόμενη η πλευρά αυτή να μπει ενδεχομένως ως ουρά του βουλευτή Χανίων? Ή απλά θα απέχει προκειμένου να καταρρεύσει η πρόταση Πολάκη, αλλά ταυτόχρονα να ισχυροποιηθεί ο Κασελάκης? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλάζουν να είναι σοβαρός οι ρόλοι. Είναι καταπληκτικό το ότι κανείς δεν έχει μια εύκολη επιλογή. Δηλαδή και ο Πολάκης θα μπορεί, αν πάει σε μια ευθεία σύγκρουση με τον Κασελάκη, να καταστραφεί μέσα από μια ήττα. Έτσι. Ή θα μπορούσε απλά να βρεθεί στην πάρα πολύ δύσκολη θέση, να κάνει πίσω, να χάσει το κοινό του και να παραμείνει οριστικά ένας δευτερεύων, τριτεύων και ακόμη πιο πίσω ο παράγοντας του κόμματος. Τώρα, επειδή υπάρχει ένα ευρύτερο πολιτικό φάσμα, πόσο από όλη αυτή την κατατριβή, πόσο εποφελείται η αντιπολίτευση που έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ, με την Νέα Αριστερά, το Κωνσταντοπούλου και πόσο η κυβέρνηση? Σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση εξακολουθεί να πατάει καταρχάς πάνω στην αδυναμία των δύο κομμάτων εξουσίας στην αντιπολίτευση, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, επειδή έχει και αυτή 5 χρόνια διακυβέρνηση πίσω, δεν μπορεί πια να πετάει τα μπαλάκια αλλού. Δεν μπορεί να πετάει τις ευθύνες όπου να είναι. Είναι σαφές ότι έχει δικές της πια. 5 χρόνια πεπραγμένων είναι πάρα πολλά για να μπορεί να μεταφέρει τις ευθύνες. Κατά συνέπεια, αυτό που συμβαίνει στην αντιπολίτευση προφανώς τη διατηρεί πρωτοκόμμα, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να φθαρεί στην πορεία των πραγμάτων, ακόμα και να την κρατήσει ενδεχομένως σε ποσοστά πέριξ αυτού που είχε στις ευρωεκλογές. Με άλλα λόγια, πρώτη δύναμη προφανώς παραμένει η Νέα Δημοκρατία, διότι δεν υπάρχει κάποια άλλη να διεκδικήσει αυτό το ρόλο. Απ' την άλλη πλευρά, το χάλι της αντιπολίτευσης δεν εμποδίζει τη φθορά της κυβέρνησης. Τώρα, για τα άλλα κόμματα μένει να το δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακόμα πολλές εκκρεμότητες. Το λογικό, ας πούμε, τώρα, επειδή είναι συγγενική, ας πούμε, ιδεολογία, θα έπρεπε να υποφεληθεί τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ από όλο αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ δεν υποφελήθηκε ούτε στην προηγούμενη περίοδο κρίσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να δούμε τι μπορούν να κάνουν και αυτοί. Καταρχάς, θα δούμε την εκλογή αρχηγού. Ποιος θα είναι αρχηγός, τι θα πρεσβεύει, τι θα λέει, πόσο διατεθειμένος θα είναι ή ικανός να προωθήσει, εν πάση περιπτώσει, μια συνεργασία με άλλες δυνάμεις της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε πάρα πολλές εκκρεμότητες.
Και έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κανείς ποιος επωφελείται σε αυτή τη φάση από την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο στάνταρ που έχουμε είναι ότι και το ένα κόμμα και το άλλο παίζουν μια ζαριά πάρα πολύ δύσκολη την επόμενη περίοδο και μάλιστα με τον κίνδυνο να παραταθεί η εκκρεμότητα, να παραταθεί η ισορροπία τρόμου μεταξύ τους, να παραταθεί μεγάλος διασκορπισμός δυνάμεων που υπάρχει σε αυτό το μπλοκ της κεντροαριστεράς και αριστεράς, με πρωτοφανής πολυδιάσπαση. Μας θυμίζει κάτι εποχές κέντρου πριν από τον Γεώργιο Παπανδρέου, όλο αυτό το σκηνικό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι κινδυνεύει αυτός ο χώρος να μην ανασυνδεθεί για αρκετά χρόνια ακόμη. Προς το παρόν, αναμένουμε. Ας δούμε, ας πάμε βήμα-βήμα, διότι η εικόνα είναι μεν πολύ κακή, αλλά θα μπορούσε ίσως η ανάγκη να οδηγήσει και σε άλλου τύπου εξελίξεις. Κύριε Χρυσταγόπουλε, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, περισσότερα στο Ποντίκι και στο πλούσιο ρεπορτάζ το πολιτικό που έχει η ομάδα εκεί. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.